Τέλειο. Έχει αδυναμία στον μπαμπά της. Έχει, έχει. Έχει, αλλά βέβαια είναι κολλημένη πάνω μου. Είναι αυτό το... Ναι, ξέρεις, που... εγώ μιλάω πάρα πολύ με τα παιδιά μου. Και είμαι τώρα σε μια... Αχ, θα σας τα πω. Μας αρέσει. Ο γιος μου τώρα τελευταία έχει απορίες για τις πολύ στενές και προσωπικές Κάθε σχέσεις λίγο. Ενός ζευγαριού. Είναι ο Άντρεϊ που είναι 10,5. Η Μίλα που είναι 9 και ο Μάξιμος 3,5. Ακριβώς. Άρα ο Άντρεϊ που είναι 10,5. Έχει τώρα απορίες. Καταλαβαίνετε. Τι σε ρωτάει, τι είναι αυτό το πράγμα που γίνεται. Τι εννοείς αυτό που καταλαβαίνετε. Γίνεται. Το φιλί, παιδάκι. Το φιλί, καλέ και εσύ. Μετά το φιλί στο παιδί. 10,5 ξέρουν ότι κάτι γίνεται. Μα βέβαια. Δεν ξέρω. Δεν και τώρα είμαι σε διαδικασία που έχω κατεβάσει από το ίντερνετ ολόκληρη βιβλιογραφία με σκίτσα, με τέτοια και αυτά. Το Μελαργό. Έχεις περάσει τη Μελισούλα, ε. Η Μελισούλα, το Μελισάκι, τον Νέκταρ, τον Λουλουδάκι. Η Μελισούλα και με το Μελισάκι, άσε. Είναι παιδιά πολύ βασανιστικό αυτό το πράγμα για μια μάνα, θα τα δεις. Θα έπρεπε να το αναλάβεις. Τώρα είναι τίποτα. Γκρίνιες, ξενύχτια και καρόστιες. Τίποτα. Τώρα όταν αρχίζουν τα ερωτηματικά, τι γίνεται, γιατί γίνεται, πώς γίνεται. Δηλαδή, ένας άντρας ενδεχομένως με ένα αγόρι έχει μια άλλη. Αυτό θα γίνει όταν αρχίσει η εφηβεία και θα πρέπει να ασχοληθεί με το σώμα του. Καταλαβαίνετε. Ναι. Να πάει στην τουαλέτα μόνος να κλειδωθεί. Αυτό θα γίνει με παπά. Στις πολιτισμένες χώρες αυτό το αναλαμβάνει το σχολείο να εξηγήσει τα παιδιά. Έχεις δίκιο και κάνουν βέβαια. Υπάρχει ειδικό μάθημα για σεξουαλική αγωγή, παιδιά. Υπάρχουν καταπληκτικά βιβλία για όλες τις ηλικίες. Ξεκινάς από 4-5 ετών. Για το 28 τι υπάρχει. Λένε μου, αν στα 28 δεν έχει ξεχωρίσει τα σημεία του σώματος, υπάρχει θέμα. Να σου πω στη Σερβία πάνε καθόλου στα πεθερικά. Δεν πάμε πολύ συχνά, γιατί τα πεθερικά έρχονται πιο συχνά. Οπότε δεν προλαβαίνουμε τις παιδιά. Τα παιδιά μάθανε τη γλώσσα του μπαμπά. Ξέρουν να συνεννοούνται, αλλά δυστυχώς δεν την μιλούν, γιατί και αυτός δεν μιλάει. Μιλάει ελληνικά και αγγλικά. Μιλάει ελληνικά. Α, ελληνικά. Να σε ρωτήσω κάτι. Ο άντρας σου έχει βγάλει πολλά χρήματα. Ήταν ανοιχτοχέρι, γιατί ήταν το Λιάγκα. Πόσα έχει βγάλει, πολλά έχει βγάλει. Όχι, όχι, ο Νενιά έχει. Ο Λιάγκα μου αρέσει να πα στην τσέπη. Τι έγινε, τι έγινε, εσύ έχει βγάλει πολλά. Είναι γεγονό ότι ο άντρα σου ήταν από του πιο επιτυχημένου NBA παίκτε όλων των εποχών. Έχει βγάλει πολλά χρήματα και δικαίωμά του και ταξίζει. Άλλο θέλω να σε ρωτήσω. Ήταν ανοιχτοχέρι με τη γυναίκα του, με τα παιδιά του να περνάτε καλά, ή ήταν ο άνθρωπο, επειδή ακριβώ έχει εκφράσει αυτή τη διαφωνία. Τώρα στην τηλεόραση δεν θα το πω τσιγκούνι. Πολύ ανοιχτοχέρι θα το πω.